Καλησπέρα, είμαι ο Πιέρος, Πιέρος Κέζου και θα τραγουδήσω και απόψε Said It All Before. Ελπίζω να καταφέρω να πείσω και απόψε τους κριτές. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που μου είχαν πει την προηγούμενη φορά. Το Said It All Before, όπως έχω προαναφέρει, είναι μια συνδημιουργία με τον Staffan Stavet από την Sweden Songs και ελπίζω να πάει καλά. Πιέρο μου, χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω. Και εγώ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ξέρεις ότι είναι, μας τραγουδάς τελευταίος. Είναι το 20ο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε την ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς νιώθεις? Καλά. Καλά. Θα χαρώ πολύ να το τραγουδήσω, ελπίζω να το πω καλά απλώς. Και εμείς. Γιατί ξέρουμε ότι μπορείς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι το είπες ακόμα καλύτερα. Με τη βελούδινη φωνή σου. Θέλω να ακούσουμε όμως τι πιστεύουν για σένα και για το τραγούδι σου. Κάνε μια φράση. Ο Κρίστερ. Is it me? Yeah. Okay. Are you ready? Yeah, I think so. I got a feeling that I would have loved to hear this in Greek, actually. In Greek? No. It has a touch of something that
that I can't grasp, which is nice, something cultural that is not familiar to me, that I like. But that is my interpretation, is that that would be Greek. So in English, I don't get grabbed by it. I don't know where it's going. I'm a bit confused, and you can hear that because I don't really know what to say. So that's the conclusion. I think you sing very well. I mean, you have a wonderful voice, but I don't connect to the song, and I don't get it. Where is it going? It's a very claustrophobic song. Could you say it again? Claustrophobic. When you're alone in the room waiting for something to happen, it never happens. Yeah. And you know that things are getting worse. Okay, so that's what I feel. I want to break out. Good. No, I've heard better tonight. And yeah. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούς και μια διαφορετική άποψη. Και βεβαίως. Κλειστοφοβικό είναι μεν, αλλά απευθύνεσαι σε εκατομμύρια κόσμο. Κλειστοφοβικούς. Εντάξει, έχει πολλούς όμως. Δημήτρη μου, εσύ. Εμένα μου άρεσε, έχεις μια ιδιαίτερη φωνή, μου άρεσε η φωνή σου. Το κομμάτι είναι πολύ ιδιαίτερο. Θα σου πω αν μου άρεσε, μάλλον δεν μπορώ να το κρίνω σαν τραγούδι. Θα σου πω ότι αυτό που είδα μου ήταν οκ. Τώρα για το Eurovision, πάνω στη σκηνή, δεν ξέρω αν θα αγγίξει τον κόσμο. Αυτό είναι το μόνο που έχω να σου πω. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω. Και πάλι αυτό εξαρτάται από τα γούστα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, να συναποφασίσουμε, να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά και προσεκτικά. Και θα σε δούμε και σε ένα διέρωμο μετά, με τους υπόλοιπους. Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Yeah.